Γεια σε όλους σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου σε ακόμα ένα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ συχνό φαινόμενο, για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς και δυσκολεύει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων. Λοιπόν, είναι τα γυναικολογικά προβλήματα. Γυναικολογικά προβλήματα, είτε έχουμε να κάνουμε με πολυκυστικές οθήκες, είτε έχουμε να κάνουμε με ενδομητρίωση, είτε με σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν όλα τα συμπτώματα που υπάρχουν και στις πολυκυστικές οθήκες, απλά δεν υπάρχουν οι κύστες. Επίσης, στα γυναικολογικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ταλαιπωρίες, οι πόνοι και οι δυσκολίες που προέρχονται από τη μήτρα. Δηλαδή, ξεκινούν από τη μήτρα, όμως επηρεάζουν και άλλα κομμάτια και άλλα όργανα του σώματός μας, καθώς επίσης εννοείται και την ψυχολογία μας και την νοητική μας κατάσταση. Γιατί νομίζω ότι κάποιος πονεί, υποφέρει, βρίσκεται, νιώθει μια δυσφορία, βρίσκεται σε μια ευάλωτη, δύσκολη κατάσταση, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι και το μυαλό του δεν θα μπορεί να διαθέτει τη διάβγεια που χρειάζεται, να διαχειριστεί ακόμα και τις καθημερινές καταστάσεις, καθημερινές δραστηριότητες. Λοιπόν, η μήτρα στο ασυνείδητό μας συμβολίζει το σπίτι. Γιατί η μήτρα είναι το πρώτο σπίτι το οποίο μας φιλοξενεί ουσιαστικά. Οπότε το κορμί μας, το μυαλό μας το συνδέει ως το σπίτι μας. Οπότε ακόμη και αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε και δεν έχει περάσει καν από το μυαλό μας αυτή η σκέψη, να ξέρετε ότι υπάρχει στο ασυνείδητό μας. Και με τους πόνους και τις ενοχλήσεις που συνοδεύονται τα γυναικολογικά προβλήματα έχουν να κάνουν με το ότι το σώμα μας κάτι θέλει να μας πει για αυτό το μέρος του σώματος, για κάτι που συμβαίνει μέσα μας. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ακόμη και μετά από τις γέννες τους συνεχίζουν να υποφέρουν από έντονους ανυπόφορους πόνους περιόδου και όχι μόνον περιόδου και κράμπες στην ορεξία τους και πολλά άλλα προβλήματα όπως στομαχικά, εντερικά, πονοκεφάλους, ημικρανίες, εναλλαγές διάθεσης, μπορεί ακόμα και να διαγνωστούν με κάποια ψυχική ασθένεια, να διαγνωστούν λάθος δηλαδή με κάποια ψυχική ασθένεια, λόγω αυτής της έντονης κατάστασης που ζουν, λόγω αυτής της πολύ δυσάρεστης και πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης που βιώνουν λόγω των δικών τους γυναικολογικών προβλημάτων. Υπάρχουν ακόμα και γυναίκες που έπειτα αφού έχουν βιώσει την εμπειρία της γέννας έχουν να πούν ότι οι πόνοι που βιώνουν στην περίοδο τους είναι ακόμη χειρότεροι και από τη γέννα. Βλέπουμε, όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο έντονους ανυπόφορους πόνους, είτε έχουν να κάνουν με τη μήτρα, είτε έχουν να κάνουν με άλλα όργανα του σώματός μας, το σώμα μας κάτι προσπαθεί να μας πει, κάτι συμβαίνει και μας στέλνει σήματα για να λύσουμε το πρόβλημα. Όχι για να αποσιωπήσουμε το πρόβλημα με χάπια, με παυσίπονα, αλλά να ψάξουμε τη ρίζα του προβλήματος και να γιατρευτούμε ουσιαστικά. Λοιπόν, όπως είπα, η μήτρα στο ασυνείδητό μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή, συνδέεται με το σπίτι μας, με το πρώτο μας σπίτι. Αυτά όλα τα γυναικολογικά προβλήματα προέρχονται από βαθύ και πολύ ισχυρό φόβο που υπάρχει στο ασυνείδητο για τη δημιουργία οικογένειας. Επίσης, υπάρχουν και γυναίκες, πολλές γυναίκες οι οποίες δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά και όμως βλέπουμε πόσο πολύ θέλουν να κάνουν παιδιά, πόσο πολύ το λαχταρούν. Και όμως βλέπουμε ότι μπορεί και κάποιες από αυτές να έχουν σοβαρά γυναικολογικά προβλήματα, όχι μόνο στο να μην μπορούν να μείνουν εύκολα έγκυες, αλλά και στο ότι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ λόγω των γυναικολογικών τους προβλημάτων, δυσκολεύεται πάρα πολύ η καθημερινότητά τους. Αυτός ο φόβος δεν έχει να κάνει με κάτι το οποίο συνειδητοποιούμε, με κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Έχει να κάνει με το ασυνείδητό μας. Δηλαδή έχει να κάνει με βιώματα, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία ζουν στο ασυνείδητό μας, δεν τα αντιλαμβανόμαστε και έχει να κάνει με ισχυρό φόβο, ο οποίος ζει εκεί, και δεν θα φύγει ούτε με θεραπείες, φάρμακα, ούτε με παυσίπονα, ούτε με ορμονικά χάπια, αλλά ούτε και με εξωσωματική. Μπορεί μια γυναίκα, ναι, μετά από εξωσωματικές να αποκτήσει το παιδί της, όμως δεν θα γιατρέψει ουσιαστικά το φόβο της, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός, όμως είναι στο ασυνείδητό της και δεν το έχει συνειδητοποιήσει,
θα ζει εκεί και έτσι θα εκδηλώνεται στο σώμα της με παρόμοιους τρόπους ή και με άλλους τρόπους. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε είναι να γιατρέψουμε εις βάθος τον εαυτό μας και όχι να καλύψουμε τα προβλήματα. Γιατί το σώμα μας είναι τόσο έξυπνο, είναι πανέξυπνο, ευφιέστατο, το οποίο μας παρουσιάζει κάποια πράγματα ως προβλήματα, απλά για να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα προβλήματα του εαυτού μας και όχι απλά για να ξεφορτωθούμε αυτά τα προβλήματα που μας παρουσιάζει στην επιφάνεια. Επίσης, όλη αυτή η ισχυρή φοβία πολύ πιθανόν να προέρχεται και από την παιδική ηλικία και για τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία, δύσκολη παιδική ζωή. Και ουσιαστικά τι είναι? Είναι ενέργεια η οποία βρίσκεται σε αυτόν το μέρος του σώματός μας, επηρεάζει αυτόν το όργανο του σώματός μας, δηλαδή τη μήτρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και συσσωρευμένη, μπλοκαρισμένη, αρνητική ενέργεια, τοξική ενέργεια που υπάρχει εκεί, όταν δηλαδή συμβεί κάτι και η μήτρα λειτουργήσει λίγο περισσότερο, τότε ξεσπά σε συμπτώματα όπως είναι η πόνη, οι έντονες κράμπες και όλα αυτά τα ανυπόφορα και αβάσταχτα. Λοιπόν, ποιες είναι οι λύσεις ώστε να μην αποσιωπήσουμε τον πόνο, να μην αποσιωπήσουμε τα συμπτώματα, τα οποία εκτός από τον πόνο είναι και εντερικά, είναι και στομαχικά, είναι και οι μικρανίες και πονοκεφάλι και άλλα πολλά συναισθηματικά. Πώς μπορούμε να τα λύσουμε ουσιαστικά στη ρίζα τους, χωρίς απλά να φύγουμε το σύμπτωμα με παυσίπονα ή οποιαδήποτε άλλα φάρμακα? Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα μας φέρει τη λύση είναι η συνειδητοποίηση και η αντιμετώπιση του βαθύτερου εαυτού. Δηλαδή, στην αρχή συνειδητοποιούμε, ακούγοντας έτσι κάποια πράγματα, ότι όντως και σε εμάς συμβαίνει αυτό και τόσο καιρό δεν το αντιλαμβανόμασταν, και έπειτα αντιμετωπίζουμε τον βαθύτερο εαυτό. Αντιμετωπίζουμε τα τραύματα του βαθύτερου εαυτού, αντιμετωπίζουμε τα αποθυμένα συναισθήματα και σκέψεις και βιώματα, τα οποία αποθυμένα σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας έχει επιλέξει να αποθηκεύσει στο ασυνείδητο, γιατί έτσι νομίζει ότι χωρίς να τα σκεφτόμαστε και χωρίς καν να τα θυμόμαστε, πιστεύει ότι έτσι μας προστατεύει. Δεύτερο πράγμα το οποίο θα μας φέρει στη λύση του προβλήματος είναι ο διαλογισμός, ο στοχασμός, ο οποίος θα μας φέρει την ηρεμία. Και επίσης η γιόγκα, που είναι τρόπος ζωής, δεν είναι απλά ασκήσεις ή γυμναστική ή ευελιξία, ελαστικότητα. Έχει να κάνει με τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης, μπορεί να αποβάλει την μπλοκαρισμένη τοξική ενέργεια. Οπότε κάνοντας γιόγκα και μαζί με άλλα πράγματα, τα οποία το ένα θα συμβάλλει και θα συμπληρώσει το άλλο, όχι μόνο θα ξυμπλοκάρουμε την ενέργεια σε αυτό το μέρος του σώματος μας, αλλά γενικά θα ξυμπλοκάρουμε την ενέργεια και το ένα θα συμπληρώνει το άλλο, και έτσι θα γιατρευτούμε εις βάθος και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και σε πολλά άλλα κομμάτια. Και η γιόγκα ισορροπεί, φέρνει την ισορροπία με τον εαυτό μας, φέρνει την καλύτερη επαφή σώματος και ψυχής. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα που θα μας φέρει κοντά στη λύση του προβλήματός μας είναι το τεστ της ανεξίας. Λοιπόν, το τεστ της ανεξίας θα μας γλιτώσει από πολλά βάσανα γενικά στη ζωή μας, πολλά προβλήματα. Κάτι που συστήνω όλους τους ανθρώπους να το κάνουμε, είτε έχουμε σοβαρούς λόγους να το κάνουμε, είτε δεν έχουμε σοβαρούς λόγους να το κάνουμε. Οφείλουμε να έχουμε, πιστεύω, επίγνωση στο τι συμβαίνει στο σώμα μας, για να ζούμε καλύτερα, να, το σώμα μας να εκτελεί όλες τις λειτουργίες που χρειάζεται να εκτελεί, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα, να συσσωρεύονται και μετά στα πολλά χρόνια να μας ανακοινωθεί ότι έχουμε κάτι, κάποιο θέμα υγείας, τον οποίο για το οποίο θα μείνουμε άφωνοι. Οπότε τι κάνει το τεστ της ανεξίας? Θα μας πει ποιες στροφές μας ενοχλούν, το σώμα μας δεν μπορεί να τις χωνέψει, δεν μπορεί να τις επεξεργαστεί, και έτσι δημιουργούνται τοξίνες μέσα στο κορμί. Γνωρίζοντας αυτές τις στροφές μπορούμε να τις τρώμε αρκετά σπάνια, έτσι αποφεύγουμε τη συσσόρευση πολλών τοξινών στο κορμί μας. Και όχι μόνο θα αποτρέψουμε πάρα πολλές ασθένειες και ταλαιπωρίες γενικά στο μέλλον, γενικά σε οποιοδήποτε όργανο και μέρος του σώματός μας,
αλλά θα μειωθούν αισθητά έως και θα εξαφανιστούν η πόνη της περίοδου, οι κράμπες της ορυξίας, το πονοκεφάλι, οι μικρανίες, εντερικά προβλήματα, στομαχικά προβλήματα. Λοιπόν, η περίοδος. Στην περίοδο γίνεται αποβολή ουσιών, οι οποίες ουσίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ορυξίας. Και εφόσον δεν έχει γίνει επιτυχημένη γονιμοποίηση, αυτές οι ουσίες πρέπει να αποβληθούν. Έτσι, λογικά σε έναν κύκλο 28-30 ημερών, στις 2 εβδομάδες μετά την ορυξία, έρχεται αυτό που λέμε περίοδος, που αποβάλλονται αυτές οι ουσίες. Όταν όμως εμείς υπερφορτώνουμε το σώμα μας με υπερβολικά πολλές τοξίνες, όπως είναι οι ζωικές τροφές, όπως είναι τα τηγανιτά, οι βαριά επεξεργασμένες τροφές, τότε και η ροή της περίοδου θα είναι μεγαλύτερη και θα διαρκεί πολύ περισσότερες μέρες και η πόνη θα είναι αφόρητη. Άλλοι λόγοι που προκαλούν τους έντονους πόνους περίοδου είναι τα βακτήρια στο έντερο, ανεπιθύμητα βακτήρια στο έντερο. Υπάρχουν εννοείται και τα βακτήρια του εντέρου, τα οποία είναι αναγκαία και τα χρειαζόμαστε. Αν δεν μπορούμε να τα λάβουμε από την τροφή μας, συστήνω κάποιο συμπλήρωμα όσο το δυνατόν πιο κοντά σε φυτική μορφή, κάποιο συμπλήρωμα που περιέχει βότανα και θα περιέχει τα απαραίτητα προβιωτικά για να λάβουμε τα απαραίτητα βακτήρια που χρειάζεται το έντερο για να λειτουργεί σωστά. Εκτός από αυτά τα απαραίτητα βακτήρια, υπάρχουν και κάποια άλλα βακτήρια τα οποία μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά και εκείνα και στις ημικρανίες και στους πονοκεφάλους και στους έντονους πόνους περιόδου και έντονες κράμπες. Οπότε, ένας φυσικός τρόπος να σκοτώσουμε αυτά τα βακτήρια χωρίς να στρεσάρουμε τον οργανισμό μας με οποιοδήποτε πρόγραμμα διατροφής, με οποιοδήποτε σκεύασμα αποτοξίνωσης, υπάρχουν δύο απλές τροφές που πολύ πιθανόν οι πιο πολλοί από εμάς θα τις έχουμε στο ερμάρι της κουζίνας μας και οι οποίες είναι από τα πιο ισχυρά αντιβιωτικά που μπορούν να σκοτώσουν ανεπιθύμητα βακτήρια του εντέρου μας. Λοιπόν, η μία τροφή είναι το σκόρδο, σκορδόλαδο. Λοιπόν, μπορούμε να ψήσουμε σκόρδο ψιλοκομμένο μέσα σε ελαιόλαδο και έπειτα αυτόν το ελαιόλαδο και έπειτα μπορούμε να το προσθέσουμε σε οποιοδήποτε φαγητό θέλουμε, είτε οσπρία, είτε ζυμαρικά, είτε ρύζι, είτε λαχανικά. Και επίσης έχουμε και τη ρίγανη που είναι ένα πολύ ισχυρό αντιβακτηριδιακό και αντιβιωτικό και τα δύο αυτά, και το σκόρδο και η ρίγανη, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας. Για τον λόγο ότι σκοτώνουν αυτά τα ανεπιθύμητα βακτήρια και αφήνουν την καλύτερη απορρόφηση θρεπτικό συστατικό. Θέλω να πω ότι αυτά τα βακτήρια που μπορεί να έχουμε στο έντερό μας μπορεί να απορροφούν θρεπτικά συστατικά. Μπορεί εμείς να κάνουμε πολύ καλή διατροφή, όμως να απορροφούν κάποια θρεπτικά συστατικά και εν τέλει να μην τα απορροφά ο δικός μας οργανισμός, αλλά τα βακτήρια αυτά να τρέφονται από θρεπτικά συστατικά που εμείς λαμβάνουμε. Οπότε, ακόμη και αν δεν ξέρουμε ότι έχουμε κάποια βακτήρια ανεπιθύμητα στο έντερό μας, μπορούμε να λαμβάνουμε τσάι ρίγανης καθημερινά για να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό προληπτικά. Ένα τσάι την ημέρα είναι υπεραρκετό και το σκορδόλαδό μας μπορούμε να το βάζουμε, αν όχι κάθε μέρα, μερικές φορές τη βδομάδα. Θέλω να τονίσω ότι ακόμη και αν κάνουμε ισορροπημένη διατροφή, χωρίς βαριά επεξεργασμένα τρόφιμα, χωρίς τηγανιτά κλπ. Χωρίς ζωικές τροφές, φυσικές, φυτικές, απλές τροφές, ίσως να περιέρχονται βακτήρια στο έντερό μας, ανεπιθύμητα βακτήρια στο έντερό μας από πολύ παλιά, από μήνες πριν ή ακόμα και από χρόνια πριν. Οπότε αυτές οι δύο αντιβακτηριδιακές πολύ ισχυρές τροφές που έχω πει είναι καλό να λαμβάνονται και προληπτικά. Τυχόν που δεν έχουν σκοτωθεί κάποια βακτήρια λόγω παλιών συνήθειών που έχουμε που είχαμε, είτε ήταν το αλκοόλ, είτε ότι ήταν η πολύ κακή διατροφή, βαριά επεξεργασμένα τρόφιμα, τηγανιτά, σοκολάτες και γενικά η ζάχαρη. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω, άτομα με χαμηλή πίεση, το σκόρδο μπορεί να ρίξει την πίεση τους. Μπορούν τα ίδια άτομα αυτά να προσθέτουν στο φαγητό τους λίγο περισσότερο αλάτι από αυτό που θα προσθέταν αν δεν έβαζαν το σκόρδο, έτσι ώστε να ισορροπήσουν την πίεση τους. Γιατί εννοείται, κάνουμε κάτι για το καλό μας, δεν θέλουμε να βοηθήσουμε σε ένα κομμάτι του σώματός μας και να καταστρέψουμε έναν άλλο κομμάτι της υγείας μας,
Θέλουμε εννοείται να έχουμε μια ισορροπημένη υγεία σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέρη του σώματος μας. Επίσης, κάτι άλλο που θα μας φέρει πολύ κοντά στη λύση των γυναικολογικών προβλημάτων είναι να θεραπευόμαστε από μπαχαρικά και βότανα, τα οποία μπορούμε να βάλουμε είτε στο τσάι είτε στο φαγητό. Τα βότανα αυτά όχι μόνο θα ενισχύσουν τη γεύση και θα κάνουν πολύ ελκυστικό το φαγητό μας, θα ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού μας και θα συμπληρώσουν διάφορα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε ήδη από την τροφή μας, θα ενισχυθούν και από τα μπαχαρικά και τα βότανα. Προτιμάμε το φαγητό ψημένο στο φούρνο, εννοείται και φαγητό νερόβραστο, είναι και αυτόν ισορροπημένο, αλλά στο φούρνο πολύ πιθανό για πολλούς περισσότερους να είναι πιο ελκυστικό. Ψήνουμε το φαγητό μας με το ελαιόλαδό μας, λίγο αλάτι, μπαχαρικά, μυρωδικά. Έτσι έχουμε και ευχάριστη γεύση, αλλά και ευχάριστη πέψη. Γιατί πολλά φαγητά είναι ευχάριστα στη γεύση, όμως νιώθουμε αφότου τα φάμε, έχουμε αυτήν την αίσθηση του βαριού στομαχιού, αρχίζουμε έτσι να έχουμε αρνητικά συναισθήματα, χάνουμε την ενέργειά μας και εμείς δεν το επιθυμούμε. Αυτόν επιθυμούμε και να απολαμβάνουμε το φαγητό μας, αλλά και μετά που θα φάμε, να συνεχίζουμε να νιώθουμε όμορφα, ανάλαφροι. Λοιπόν, ακούμε το σώμα μας, δεν το αποσιωπούμε με χάπια, γιατί έτσι δεν θεραπεύουμε το σώμα μας και επίσης χειροτερεύουμε την κατάσταση. Τα φάρμακα περιέχουν περισσότερες τοξίνες, οπότε αυτό συνεπάγεται με περισσότερους πόνους και περισσότερη ταλαιπωρία και στα γυναικολογικά προβλήματα συγκεκριμένα, αλλά και γενικά σε άλλα οποιαδήποτε προβλήματα από οποιοδήποτε μέρος και όργανο του σώματος μας και αν προέρχονται. Λοιπόν, ήθελα να ξέρετε ότι όταν ένα σώμα υποφέρει για χρόνια, χρειάζεται χρόνο. Όμως με μικρές αλλαγές θα δούμε σιγά σιγά αισθητά αποτελέσματα. Χρειάζεται να έχουμε υπομονή, αγάπη προς τον εαυτό μας και θετικότητα. Σίγουρα από την πρώτη αλλαγή δεν θα είμαστε από τη μια μέρα στην άλλη διαφορετικοί, όμως θα αρχίσουμε να βλέπουμε αισθητές διαφορές και έτσι να βάζουμε στο μυαλό μας θετικές σκέψεις, πίστη ότι αυτό θα φύγει, δεν θα μας ταλαιπωρεί για πάντα, ότι είμαστε σε καλό δρόμο και λόγω του ότι το σώμα μας έχει μνήμη για το ότι έχει περάσει αρκετά άσχημα, εννοείται ακόμη και όταν θα μειωθούν τα συμπτώματα, μπορεί να έτσι να έχουμε αυτόν τον φόβο και την αναστάτωση λόγω του ότι μπορεί να μην έχουν υποχωρήσει εντελώς, να μην χάνουμε την πίστη μας και τη θετική μας σκέψη ότι αυτό θα φύγει. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά το σώμα μας να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και να αρχίσει να αποκτά μια εμπειρία, μια ευχάριστη εμπειρία και σιγά σιγά να εξοικειωθεί με αυτή τη θετική εμπειρία και να αποβάλει με τον καιρό τις αρνητικές αυτές εμπειρίες που είχε. Γιατί όσο και αν φαίνεται περίεργο σε αρκετούς ανθρώπους που είναι τυχεροί και δεν έχουν όλους αυτούς τους πόνους και τις ταλαιπωρίες της περίοδου, για κάποιους άλλους είναι τραυματικές εμπειρίες και σίγουρα χρειάζονται το χρόνο τους για να τις ξεπεράσουν. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τις ορμόνες, που είναι και αυτές ένα σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τα γυναικολογικά προβλήματα. Λοιπόν, ο λιναρόσπορος είναι μια τροφή την οποία μπορούμε να λαμβάνουμε 3-4 φορές την εβδομάδα. Περιέχει και ωμέγα 3 και επίσης βοηθά στην ισορροπία των ορμονών μας. Οπότε, πολύ εύκολα μπορούμε να το βάλουμε είτε σε κάποιο μείγμα με το ρύζι μας και μπαχαρικά, είτε πολύ εύκολα στη σαλάτα μας, χωρίς να μας επηρεάζει ιδιαίτερα τη γεύση και έτσι θα συμβάλλει σημαντικά στην ισορροπία των ορμονών μας. Αποφεύγουμε τη συχνή κατανάλωση υψηλά επεξεργασμένων τροφών, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης, τη ζάχαρη, φάρμακα, παυσίπονα. Όλα αυτά γεμίζουν με τοξίνες στο σώμα μας και συμβάλλουν σημαντικά στο να υποφέρουμε ουσιαστικά. Με την άσκηση μπορούμε να εκτονώσουμε ενέργεια, ακόμα και λίγα λεπτά την ημέρα, 15-20 λεπτά την ημέρα. Είναι σημαντικά και για να ισορροπήσουμε τις ορμόνες μας. Όπως είπαμε, το φαγητό μας εννοείται με όσο λιγότερη επεξεργασία γίνεται, ενισχύουμε τη γεύση, όπως είπαμε, φυσικά, με τα μυρωδικά μας, τα μπαχαρικά μας, το ελαιόλαδο μας. Στη θέση των φαρμάκων λαμβάνουμε βότανα,
όλα τα βότανα είναι θεραπευτικά, χωρίς παρενέργειες, γιατρεύουν εις βάθος το σώμα μας, συνεργάζονται αρμονικά με το σώμα μας. Η διατροφή και οι φυσικές θεραπείες είναι υπέρτατη αγάπη προς τον εαυτό, δεν είναι μια τιμωρία ή μια εξαναγκαστική πράξη, δείχνει συνειδητή αγάπη και φροντίδα προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Λαμβάνουμε τακτικά μέσα στη μέρα μας τα φρούτα, τα λαχανικά μας, τους σπόρους, τους ξηρούς καρπούς. Λαμβάνοντας έτσι διάφορες βιταμίνες και θρεπτικά ωφέλη και έχουμε έτσι σε ισορροπία διάφορα συστατικά στον οργανισμό μας, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις στις μέρες της περίοδου. Λοιπόν, αντικαθιστούμε την κοινή ζάχαρη με γλυκά φρούτα, όπως είναι η μπανάνα ή άλλα οποιαδήποτε φρούτα της δικής σας επιλογής, αποξηραμένα φρούτα όπως είναι οι σταφίδες ή οποιαδήποτε άλλα, χαρουπόμελο, μελάσα, μπορούμε να φτιάξουμε σε 5-10 λεπτά γλυκά, θρεπτικά γλυκά, χωρίς φερρυπτή ζάχαρη, η οποία επεξεργασμένη ζάχαρη προκαλεί εκτός των άλλων και ανισορροπία στις ορμόνες μας. Έτσι κρατούμε και την ισορροπία στις ορμόνες μας και έχουμε ευχάριστα γλυκά σνακ κάθε μέρα και λαμβάνουμε επίσης και ασβέστιο και πρωτεΐνες και σίδηρο και φυτικές ίνες από αυτά τα πολύ θρεπτικά σνακ. Επίσης δεν ξεχνάμε το νερό μας, 8 ποτήρια την ημέρα, γύρω στα 8 ποτήρια την ημέρα, συμβάλλουν σημαντικά στην ενυδάτωση του οργανισμού μας και στην αποβολή τοξινών και χειμώνα και καλοκαίρι δεν έχει σχέση ο καιρός. Το σώμα μας χρειάζεται πάντα ενυδάτωση άσχετα με τις καιρικές συνθήκες. Λαμβάνουμε έτσι όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε, έχουμε υψηλό σίδηρο, υψηλό μαγνήσιο, διάφορες τιμές στο σώμα μας είναι υψηλές, οπότε είναι πιο δύσκολο να κρυώσουμε και γενικά να έχουμε πόνους. Τώρα, όσον αφορά την ευαισθησία στο κρύο, εάν έχετε ευαισθησία στο κρύο και ο πιο εύκολος τρόπος είναι να το λάβετε από τα χέρια σας, φορέστε γάντια όταν θα βγείτε έξω. Δεν έχει σημασία αν χιονίζει ή αν βρέχει ή ό,τι και αν γίνεται. Εάν εσείς νιώθετε αυτή την ευαισθησία, από τη στιγμή που αγαπάτε και προσπαθείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, φορέστε γάντια, μη σας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι, προστατέψτε το δικό σας εαυτό μέχρι να γίνει αρκετά δυνατός και να αυτοθεραπευτεί. Όσα άτομα έχουν αυτά τα πολύ δυσάρεστα γυναικολογικά προβλήματα, είναι και πολύ ευαίσθητα στο κρύο, στο κρύο νερό, οπότε και με 2 δευτερόλεπτα που θα αγγίξουν το κρύο το νερό, μπορεί πολύ εύκολα να φουσκώσουν τα έντερα τους, να έχουν πόνους στη μήτρα. Οπότε κάντε υπομονή, αν ξέρετε ότι έχετε θέμα, μην πιέζετε τον εαυτό σας, μην προσπαθείτε να δείξετε ότι είστε δυνατοί, ότι θα τα καταφέρετε. Ακούτε το κορμί σας όταν σας μιλά, όταν σας λέω ότι έχει φουσκώματα, όταν σας λέω ότι πονεί και υποφέρει. Δεν σημαίνει ότι δεν είστε δυνατοί, είστε δυνατοί. Ακούστε όμως το σώμα σας και βγαίνετε συμπατά με το σώμα σας. Οπότε ανοίξτε το νερό και αφήστε το για 1-2 λεπτά. Δώστε του λίγο τον χρόνο. Ίσως να μην είναι πολύ ζεστό το χειμώνα, όμως θα είναι τουλάχιστον. Δεν θα είναι αυτό το πολύ κρύο νερό, θα είναι κάπως ουδέτερη θερμοκρασία. Οπότε θα βοηθήσετε αρκετά και στα φουσκώματα και στους πόνους όλων αυτών των γυναικολογικών προβλημάτων. Λοιπόν, εύχομαι όλα αυτά που έχω αναφέρει να τα χρησιμοποιήσετε, να δείτε αποτελέσματα, πραγματικά το εύχομαι. Είμαι δίπλα σας, όποιος θέλει να μου στείλει προσωπικό μήνυμα, να μιλήσουμε. Πραγματικά η ζωή έχει τις δικές της δυσκολίες, έχει τις δικές της προκλήσεις για όλους μας. Όμως δεν αξίζει κανένας να υποφέρει τόσο πολύ σε σημείο που να τρελαίνεται και σε σημείο που να το διαγνώσουμε οποιαδήποτε ψυχική ασθένεια αδίκως και γενικά να καταστρέφεται η ζωή του, να είναι σε πολύ ευάλωτη ψυχολογία, να ζει στο φόβο, στον πανικό και ουσιαστικά να καταφεύγει σε εύκολες λύσεις, οι οποίες εύκολες λύσεις θα γεμίσουν τον οργανισμό του με πολύ περισσότερες τοξίνες και έτσι την επόμενη φορά θα είναι και χειρότερα και χειρότερα και ακόμη χειρότερα και θα είναι ένας φαύλος κύκλος και θα χρειάζεται όλο και περισσότερες εύκολες λύσεις, όλο και πιο δυνατές εύκολες λύσεις
οι οποίες θα κάνουν την κατάσταση όλο και χειρότερα και θα απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον εσωτερικό του εαυτό, θα απομακρύνουν την ψυχή από το σώμα και δεν θα τη φέρνουν κοντά. Όπως αυτές οι λύσεις που έχω προτείνει, που ουσιαστικά μας βοηθάνε να έρθουμε σε πολύ κοντά με τον εσωτερικό μας εαυτό, να έχουμε πολύ καλή επικοινωνία με τον εσωτερικό μας εαυτό, η ψυχή μας να επικοινωνεί με το σώμα μας και να συνυπάρχουν αρμονικά. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ό,τι χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μου. Φιλιά!